αυτή η πολιτική κίνηση πλατφόρμα που έγινε πριν κανένα μήνα φαίνεται ότι εξελίσσεται τελικώς, άμα δεν θες χτύπου στο χαλκιδιό δεν πας κύριε πρέσβη που λέει και ο σοφός λαός, εξελίσσεται και σε κίνηση παρακαλώ πολύ για τις ευρωεκλογές. Διότι η κίνηση για την εθνική κυριαρχία και την Κύπρο ανακοίνωσε και ανακοινώθηκε και στον Άριο Πάγο ότι κατεβαίνει σε ευρωεκλογές τελικώς. Και έχω τον πρέσβη σήμερα, τον κύριο Αϊφαντή, και να μας εξηγήσει γιατί θέλουν χτύπους και πάνε στο Χαλκιδιό και για να συζητήσουμε μαζί του αυτά τα 38 γεωπολιτικά. Καλημέρα κύριε Αϊφαντή. Καλημέρα σας κύριε Σαχίνη, καλημέρα στους ακροατές του 984. Λοιπόν, στις 12 Μαρτίου δώσατε ως Επιτροπή τη διακήρυξη για την εθνική κυριαρχία και την Κύπρο. Είχαμε παρουσιάσει τότε αυτή τη διακήρυξη, σας είχαμε ρωτήσει και είχατε πει ότι δεν είναι το πρόβδυλο οι ευρωεκλογές, αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Τώρα, όπως λέει ο σοφός λαός, θέλετε χτύπους και πάτε στο Χαλκιδιό. Κοιτάξτε, αυτό που θα θέλαμε εμείς είναι να προχωρήσουμε με τα θέματα του πολιτικού ακτιβισμού. Η Επιτροπή είναι ένας φορέας ειδικού πολιτικού σκοπού, πολιτικός φορέας με ειδικό σκοπό, που ήταν να προωθήσει τα θέματα εθνικής κυριαρχίας και υπεράσπισης της Κύπρου. Όμως το Πανελλήνιο, όλη η Ευρώπη έχει ευρωεκλογές. Εμείς τι λέμε στον κόσμο? Ότι εμείς είμαστε για την εθνική κυριαρχία, για την εθνοφυλακή, για την αναμόρφωση της θητείας, για την αναμόρφωση της εξωτερικής πολιτικής. Έρχονται ευρωεκλογές να κάνει meditation, yoga, νηστεία, προσευχή. Θεωρούμε λοιπόν ότι πρέπει να κατέλθουμε στον προεκλογικό στίβο σε μια προσπάθεια, όχι να εκλεγούμε ντε και καλά. Δεν θα μας πέσει άσχημα να εκλεγούμε και θα εξηγήσω τι έχουμε στο μυαλό μας, αλλά κυρίως να θέσουμε τα ζητήματα που άπτονται της εθνικής, ελληνικής εθνικής κυριαρχίας και του Κυπριακού και των εξελίξεων στην Ευρώπη και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κρίσιμα ζητήματα, ιδίως για την Κύπρο, αποφασίζονται σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά και για την εθνική μας κυριαρχία αποφασίζονται σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή τη στιγμή, κύριε Σαχίνη, η Ευρωπαϊκή Ένωση ετοιμάζεται να προχωρήσει σε μια συντεταγμένη μακροχρόνια πολεμική σύγκρουση με την Ρωσία, στο ουκρανικό έδαφος ελπίζουν μόνο, όπου θα σταλούν με τη στολή τους ευρωπαϊκοί στρατοί. Τι λέει η κυρία Λεωνόρα Μελέτη, ο κύριος Ζαγοράκης και οι άλλοι έγκριτοι αναλυτές των ευρωπαϊκών πραγμάτων για αυτά τα ζητήματα? Εμείς έχουμε άποψη και λέμε ότι για την νέα ουκρανική εκστρατεία αποσυναρμολογείται η άμυνα της χώρας έναντι της Τουρκίας. Αυτό που φτιάξαμε από το 1974 και μετά με τόσους κόπους, ο κύριος Δένδιας εκποιεί χάρη της Ουκρανίας, χαρίζει στην Ουκρανία 60 αεροσκάφη από το περίσσευμα και μας λέει ότι το 2030 θα έχουμε 300. Και όταν ένας Έλληνας πολιτικός δεσμεύεται, ξέρετε ότι αυτό είναι λίρα 100. Μπορεί να είμαστε όλοι σίγουροι. Λοιπόν, όταν τα κρίσιμα ευρωπαϊκά θέματα στέλνουμε σταθμάρχες των τεμπών, και δεν αναφέρομαι στις συμπαθείς τηλεπερσόνες ή αθλητές, στέλνουμε περίπου τον κύριο Μπλιούμι, τον υποψήφιο ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και πρώην αρχηγό αεροπορίας, ο οποίος απεφάνθη ότι μετά από αυτό που έγινε τις προάλλες στο Ισραήλ, την Ιρανική επίθεση, κατέρευσε ο μύθος των drones. Δηλαδή μιλάμε σκιτζίδες, επικίνδυνους ανθρώπους. Ήταν σταθμάρχης των τεμπών που δεν του έτυχε στη βάρδια του το ατύχημα, ο κύριος Μπλιούμης, στο στρατό. Λοιπόν, όταν βλέπουμε ότι αυτό κάνουν τα άλλα κόμματα, εμείς λέμε ότι πρέπει να συζητηθούν τα πραγματικά θέματα. Και όχι τα 600 χιλιάρικα της κυρίας Καϊλή που δεν ήξερε να τα δικαιολογήσει και όχι αν ο κύριος Γεωργούλης είχε βαρύ χέρι και βαρούσε κτλ. Πρέπει να συζητήσουμε επιτέλους για τις ευρωεκλογές τα σοβαρά ζητήματα. Χωρίς λοιπόν να μετατρεπόμαστε σε πολιτικό κόμμα, κατεβάζουμε ένα ψηφοδέλτιο για να επιβάλλουμε τη θεματολογία μας. Για να το πω πολύ περιληπτικά, δεν γίναμε ΠΑΕ,
Είμαστε μια παρέα ανθρώπων που κατεβάζει μια ενδεκάδα για τον αγώνα της Κυριακής 9ης Ιουνίου. Και είναι άνθρωποι έγκυροι, ανιδιοτελείς και σοβαροί αυτοί που κατεβαίνουν. Άρα θα ανακοινώσετε και επισήμως ψηφοδέλτιο που θα καλύπτει την επικράτεια, κύριε Ιφαντή? Όλα τα ψηφοδέλτια, μια επικράτεια είναι στις ευρωεκλογές. Ναι. Θα ανακοινώσουμε την Παρασκευή τους ανθρώπους οι οποίοι συγκροτούν το ψηφοδέλτιό μας και οι οποίοι κατεβαίνουμε για αυτόν τον σκοπό. Και στην περίπτωση που εκλεγούμε, εμείς έχουμε συνεννοηθεί και έχουμε δεσμευθεί, και επειδή ακριβώς είμαστε σοβαροί, οι δεσμεύσεις μας δεν είναι σαν του κυρίου Δένδια, έχουν αντικείμενο, ότι κάθε χρόνο θα εναλλάσσεται ο Ευρωβουλευτής. Η Ευρωβουλή είναι ένα πολυβολείο. Πρέπει να είναι μέσα κάποιος και να ρίχνει. Δεν έχει σημασία αν θα είναι ο Α ή ο Β. Δεν θέλουμε να γίνουμε επαγγελματίες ευρωβουλευτές. Δεν θέλουμε να φτιάξουμε νέα Παπαδημούπολη. Θέλουμε να είμαστε οι άνθρωποι οι οποίοι θα εγείρουν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την περίπτωση που εκλεγούν, πάρουμε το 3,5% πόσο είναι και εκλεγούμε, και εκλέξουμε έναν βουλευτή, αυτός κάθε χρόνο θα αλλάζει. Και η δουλειά του θα είναι να εγείρει αυτά τα θέματα, χωρίς να μπορεί να τον κυνηγήσει καμία κυρία Δηλίνη για διασπορά ψευδών ειδήσεων, να εγείρει τα θέματα της εθνικής κυριαρχίας και του Κυπριακού. Αυτή τη στιγμή για την Κύπρο η Ευρωπαϊκή Ένωση παίζει ένα εξαιρετικά βρώμικο ρόλο. Προσπαθεί ένα κράτος μέλος της να το υποβιβάσει σε ένα κράτος περιορισμένης κυριαρχίας. Η Ελλάδα από την άλλη πλευρά θέλει να πουλήσει τα αεροπλάνα, δεν τα πουλάει στην Κύπρο. Α, όχι, όχι, όχι. Να τα πουλήσουμε, ναι, αλλά όχι στην Κύπρο. Ούτε η Κύπρος τα ζητάει. Τα Μοιράζ 2005 που είναι και αυτά τα οποία θα μπορούσαν να κάνουν μια ποιοτική διαφορά και να βελτιώσουν τη θέση της Κύπρου στο διαπραγματευτικό τραπέζι. Στο διαπραγματευτικό τραπέζι, αν δεν αλλάξει ο συσχετισμός της δύναμης απάνω στο νησί, δεν πρόκειται να υπάρξει παρασχέδιο το οποίο θα νομιμοποιεί όχι μόνο τα τετελεσμένα, αλλά και τις επιθυμίες της Τουρκίας απάνω στο νησί. Συνεπώς, εμείς γι' αυτό το λόγο λέμε ότι αξίζει στη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας να κάνουμε αυτή την προσπάθεια. Όχι, επαναλαμβάνω, επειδή θέλουμε να γίνουμε επαγγελματίες ευρωβουλευτές, δεν πάμε για τα φράγκα της Ευρωβουλής όπως όλοι οι άλλοι. Κύριε Ιφαντή, πρέπει να σας πω ότι σήμερα δόθηκε στη δημοσιότητα το ευρωβαρόμετρο. Σε αυτό προκύπτει ότι το 70% των Ευρωπαίων πολιτών, δηλαδή και των Ελλήνων, ιεραρχούν οικονομία, ανεργία, ακρίβεια, πληθωρισμό, ενέργεια, ό,τι έχει σχέση με την τσέπη τους ως μείζον θέμα ανασφάλειας. Οι Έλληνες όμως κάνουν και μια ποιοτική διαφορά, διότι στη δεύτερη θέση με 65% είναι οι κρίσιμες γεωπολιτικές αλλαγές. Μάλιστα το Πολίτικο το σχολιάζει ότι οι Έλληνες φαίνεται να είναι οι πιο ευαισθητοποιημένοι στα γεωπολιτικά από όλους τους Ευρωπαίους, παρακαλώ πολύ. Σας λέει κάτι αυτό? Προφανές είναι, ο κόσμος συναισθάνεται παρά τα νανουρίσματα της πολιτικής του ηγεσίας ότι βρίσκεται σε μια περιοχή όπου τα σύνορα δεν είναι δεδομένα, είναι μια περιοχή όπου συγκρούονται τεκτονικές πλάκες και γίνονται βασίζονται σαν ανακατατάξεις. Γιατί τα ελληνικά σύνορα, τα όποια σύνορα, αλλά εν πάση περιπτώσει τα σύνορα του Λουξεμβούργου είναι ασφαλή, δεν έχουν βλέψει οι γείτονές του. Εμάς το έχουν πει με τον πιο επίσημο τρόπο. Στα Ηνωμένα Έθνη παντού το έχουν πει. Λέει, βγαίνει η κυρία Μπακογιάννη, λέει το κάνουν για λόγους εσωτερικής κατανάλωσης. Όποιος θέλει την πιστεύει. Όταν θα έρθει η κρίσιμη στιγμή, δεν ξέρω που θα είναι αυτή η κυρία για να τη ζητηθεί ο λογαριασμός της λανθασμένης της πρόβλεψης. Ο κύριος Βενιζέλος, που είναι από τους πιο ευφυείς ανθρώπους του κατεστημένου, έχει επιβάλει, έχει μιλήσει ως υπουργός Άμυνας για την σημειακή κρίση. Η κρίση, λέει, Ελλάδας-Τουρκίας, τα νέα ίμια, ας πούμε, θα είναι κρίση σε ένα σημείο. Οπότε αν έχουμε καλογυμνασμένους και φουσκωτούς κομάντος, θα υπερισχύσουμε. Όλα αυτά είναι εκτός τόπου και χρόνου. Βλέποντας το τι συμβαίνει γύρω μας, βλέποντας ότι οι συγκρούσεις είναι μαζικές, μακροχρόνιες,
βλέποντας αυτό που έγινε η Ιρανική επίθεση, που θύμισε σε όσους έχουν αίσθηση ιστορίας το σύννεφο βελών με το οποίο οι στρατοί της Περσικής Αυτοκρατορίας κατέβαλαν τους αντιπάλους τους, πλήττοντάς τους από μακριά, ενώ οι άλλοι δεν μπορούσαν να τους πλήξουν. Πίσω από την παράταξη των οπλιτών, που ήταν και υποτυπώδης, υπήρχαν οι τοξότες οι οποίοι σε χτυπούσαν από απόσταση που δεν μπορούσες εσύ να τους πλήξεις. Και πράγματι το Ισραήλ για να τους πλήξει πρέπει να παραβιάσει τον χώρο, τον εναέριο χώρο της Ιορδανίας, της Σαουδικής Αραβίας, αν πάει την νότια μεριά, ή να πάρει άδεια από την Ελλάδα, από τη Βουλγαρία, από τη Γεωργία και από το Αζερμπαϊτζάν για να πλήξει το Ιράν από τη βόρεια μεριά. Και τα Ισραηλινά αεροπλάνα θα πάνε, θα ρίξουν ό,τι φορτίο έχουν, θα φύγουν, οι γείτονες όμως θα είναι εκεί και οι Ιρανοί επίσης. Και είναι τα τελευταία 6.000 χρόνια οι Ιρανοί με αυτή τη λογική της αυτοκρατορίας. Και δεν ξέρω μετά πόσο ωραία θα περάσει το καθεστώς Αλίεφ, η Γεωργία, για να μην πω για την χώρα της Φεδράς Πορτοκαλέας, αν ασχοληθούν και μαζί μας. Συνεπώς, είναι πολύ σημαντικά αυτά τα ζητήματα και δυστυχώς η στρατηγική τους αποφασίζεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Πρέπει λοιπόν, εμείς δεν μπορούμε να πούμε στον κόσμο την ημέρα της, των ευρωεκλογών, να πάει για ψάραμα. Διότι η αποχή βοηθάει το πρωτοκόμμα τον κύριο Μητσοτάκη. Και διότι δεν υπάρχει άλλο κόμμα που να θέτει αυτά τα ζητήματα. Με διορθώνει εδώ ένας ακροατής, το 71% των Ελλήνων ανησυχεί για τα γεωπολιτικά και την εθνική ασφάλεια. Τον ευχαριστώ για τη διόρθωση, όχι το 60 που είπα εγώ, το 71 ακόμη μεγαλύτερο. Ωραία. Και αυτό λέει κάτι. Θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Πρέσβη, άρα είναι απόφαση, την Παρασκευή είπατε ανακοινώνεται και τα ονόματα του Ευρωψηφοδελτίου που θα έχει την ονομασία για την εθνική κυριαρχία. Συμμετέχω για την εθνική κυριαρχία και την Κύπρο. Αυτό τον τίτλο έχουμε καταθέσει ήδη. Συμμετέχω με κεφαλαία γράμματα, είναι το ψηφοδέλτιο του συμμετέχω για την εθνική κυριαρχία και την Κύπρο και καλούμε τους ανθρώπους να συμμετέχουν. Γιατί αν οι άνθρωποι δεν συμμετέχουν, αναλαμβάνουν οι Καϊλίδες, οι Γεωργούλιδες, οι Μπλιούμιδες. Αυτοί οι άνθρωποι, δηλαδή οι άνθρωποι της showbiz, των κομματικών σωλήνων, οι άνθρωποι οι οποίοι λειτουργήσαν ως κομματικά όργανα μέσα στην θητεία τους ως ανώτατη κρατική λειτουργή, αναλαμβάνουν αυτοί. Λοιπόν, και επειδή έχουμε δει τις δυνατότητές τους, τις έχουμε δει, τις έχουμε βιώσει στο πετσί μας, και επειδή οι Έλληνες ευρωβουλευτές έχουν το ρεκόρ συναλλαγής, ανικανότητας και συναλλαγής μέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, είμαστε πολύ μακριά από την εποχή του Λεωνίδα Κύρκου και του Μιχάλη Παπαγιαννάκη. Αυτοί είναι φωτεινές εξαιρέσεις, και του Αλέκου Αλαβάνου, για να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους, ήταν από τους λίγους βουλευτές που δεν συναλλασσόντουσαν με λομπίστες. Έτσι. Οι υπόλοιποι μπορούν να μας βγάλουν έναν κατάλογο, να δούμε πού πήγε, σε ποιες επιτροπές πήγε και ψήφισε στη διάρκεια της θητείας της η κυρία Κουντουρά, να μας πει πόσες συναντήσεις είχε με τους λομπίστες, με ημερομηνίες πριν τις ψηφοφορίες. Εγώ δεν λέω ότι μεσολάβησε τίποτε κακό, χρηματισμός και τα λοιπά, αλλά την πείθουν οι λομπίστες. Ο Παγιαννάκης, ο Κυρικός, δεν τους έβλεπαν καν. Δεν χρειαζόντουσαν πολιτικούς καθοδηγητές από αυτούς που κάνουν λόμπι. Κύριε Ιφαντή, είναι προφανές ότι θα τα ξαναπούμε για την κίνηση Δράτομ, όμως ευκαιρία να σας ρωτήσω 4 ζητήματα που, αν θέλετε, απηχούν και τις απόψεις της κίνησής σας. Συμμετέχω για την εθνική κυριαρχία και την Κύπρο. Γιατί είναι η κορονίδα, από ό,τι καταλαβαίνω, αυτά τα ζητήματα. Ζήτημα πρώτο, και ξεκινάω από τα εσωτερικά. Χθες ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε 2 δισεκατομμύρια πόρους ειδικού ταμείου για την απανθρακοποίηση των νησιών. Αλλά δεν ακούσαμε τίποτα για τους χωροταξικούς χάρτες
των θαλασσίων πάρκων χθες, μετά την προκλητική ανακοίνωση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών και τη δική μας απάντηση. Είμαστε σε διαδικασία τη Δευτέρα μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης και επίσκεψης το Μάιο στην Τουρκία. Πώς το κρίνετε? Κρίνω ότι είμαστε σε μια κατάσταση δορυφοριοποίησης. Γινόμαστε δορυφόροι της Τουρκίας. Τα κυριαρχικά μας δικαιώματα περιορίζονται, δεν ομολογείται, αλλά εν της πράγμασης περιορίζονται, και η χωροταξία των αιωλικών πάρκων μέσα στη θάλασσα είναι τρανή απόδειξη. Οι Τουρκοί λένε ότι τίποτε μέσα στην θάλασσα, και το λένε από το 1976, από τότε που υπογράψαμε τη συνθήκη της Βέρνης, κύριος Τζούνης, έτσι, γνωστός κομμουνιστής, έγραψε τη συμφωνία της Βέρνης, με την οποία έλεγε ότι καμία ενέργεια δεν μπορεί να γίνει στο Αιγαίο, καμία προκλητική ενέργεια. Οι Τούρκοι λοιπόν λένε ότι τα αιωλικά πάρκα είναι προκλητική ενέργεια και τα κάνουμε στο Αιγαίο, δηλαδή ανατολικά των Κυθήρων, μεταξύ Μήλου και Πελοποννήσου. Συνεπώς, ναι, θα απανθρακοποιήσουμε τα νησιά, μάλλον εννοεί θα τα κάψουμε από άκρη σ' άκρη. Αυτό εννοεί μάλλον. Ένα νομοσχέδιο, ξέρετε, νομοσχέδια εμείς περνάμε με μεγαλύτερη άνεση και σχέδια φτιάχνουμε, όπως έφτιαχνε παλιά η Σοβιετική Ένωση πενταετία, εμείς φτιάχνουμε διετή κιόλας. Σάμα ότι υπάρχει, μας ζητάει κανένας λογαριασμό αν πέτυχαν ή δεν πέτυχαν. Εγώ νομίζω ότι υπογράφουμε νέες συμβάσεις 7-17. Λοιπόν, διότι έχει και πόρους. Αν έχεις υπογράψει ένα, έχεις φτιάξει ένα σχέδιο, μπορείς να πάρεις από τους κουτόφραγκους Ευρωπαϊκής Ένωσης πόρους. Μετά βέβαια σε ψάχνουν και τα λοιπά, αλλά που θα είσαι εσύ, που θα είναι αυτή. Λοιπόν, περί αυτού πρόκειται. Δεν ασκούμε το κυριαρχικό μας δικαίωμα να καταθέσουμε τους χάρτες, ποια είναι τα σύνορά μας, ποια είναι η αποκλειστική οικονομική μας ζώνη. Δεν την έχουμε ανακήρυξη. Και όταν έρχεται η Ευρωπαϊκή Ένωση και μας βγαίνει και στο δικαστήριο, επειδή δεν έχουμε απαντήσει, και μας λέει ότι όπως όλα τα κράτη-μέλη πρέπει να πούμε ποια είναι τα χωρικά μας ύδατα, ποια είναι η συνορεύουσα ζώνη, ποια είναι η αποκλειστική οικονομική ζώνη. Εμείς δεν τολμάμε ούτε να στείλουμε το χάρτη. Περήφανοι, κυρίαρχοι, ανεξάρτητοι. Έτσι γουστάρουμε, δεν τον στέλνουμε το χάρτη. Έτσι, με το ναυτικό, για τις τρεις πλώρες που θα πάρουμε, τις Μπελαρά, όποτε και αν, τις τέσσερις που θα μας δώσουν οι Αμερικανοί των πλοίων παράκτιας μάχης, 7. Και όσο αντέξουν ακόμα, η ΜΕΚΟ. Αυτό είναι το ναυτικό μας. Οι άλλοι δίνουν 4 μονάδες, βγάζουν 4 μονάδες από τα δικά τους ναυπηγεία κάθε χρόνο. Και φτιάχνουν ένα ναυτικό το οποίο θα είναι το ισχυρότερο της Μεσογείου. Θα υπερβεί και το γαλλικό και το ιταλικό με το πρόγραμμα ναυπηγήσεων που έχουν. Μπορεί να είναι πιο σικ, να είναι Αλφα Ρωμαίο, τα ιταλικά πλοία, αλλά οι Τούρκοι θα έχουν τον αριθμό. Και εμείς θα έχουμε 7 πλώρες. Και θα βαφκαλιζόμαστε ότι έχουμε ναυτική παράδοση και τις άλλες τις ανοησίες που λέμε στις επαιτίους. Λοιπόν, για αυτά τα ζητήματα, εμείς λέμε ότι αν ο κόσμος δεν κινητοποιηθεί, ασχέτως που η επιτροπή στη μη επιτροπή, αν ο κόσμος δεν κινητοποιηθεί και δεν τα πάρει στα χέρια του, μετά θα ξυπνήσει στο τοπίο που θα του έχουν διαμορφώσει διάφοροι σταθμάρχες της Λάρισας. Το δεύτερο που θέλω να σας ρωτήσω, χθες στο Συμβούλιο της Ευρώπης πέρασε το θέμα σύνδεσης του Κωσυφοπεδίου, κράτος υβρίδιο. Και πέρασε με καταψήφιση από τους Κυπρίους βουλευτές, υπερψήφιση από Έλληνες βουλευτές, πλην της κυρίας Κασιμάτη που ψήφισε κατά, και την αποχή 2 πρώην πρωθυπουργών. Βεβαίως δεν είναι το ίδιο πράγμα Κωσυφοπέδιο με Κύπρο. Θα μπορούσε όμως να χρησιμοποιηθεί από κάποιους και για την Κύπρο. Από άποψη νομικού, από άποψη πολιτική, είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Είναι προϊόντα απόσχησης του Δουβουκού, το ψευδοκράτος, και το Κωσυφοπέδιο είναι προϊόν βίας, εισβολής και απόσχησης τμήματος της Σερβίας. Έτσι. Με τη δικαιολογία ότι οι Σέρβοι είχαν βαρύ χέρι, ότι θέλουν να κάνουν γενοκτονία κτλ. Δεν την προλάβανε να την κάνουν. Δεν
είδαμε αυτά που συμβαίνουν στη Γάζα τώρα και για τα οποία το ποινικό δικαστήριο είπε θα το εξετάσει σε μια διετία τη Φινιστούν, γενοκτονία, φάουλ, κίτρινη, κόκκινη κάρτα κτλ. Άρα από νομική άποψη και από πολιτική άποψη έχουμε ακριβώς το ίδιο. Και έρχεται η εισηγήτρια κυρία Μπακογιάννη και λέει ότι αυτό το κράτος που στηρίζεται στο μαύρο χρήμα είναι ένα τερατώδες πλυντήριο μαύρου χρήματος που έχει να κάνει με τη διακίνηση ναρκωτικών, με τη διακίνηση λευκής σαρκός. Αυτή είναι η οικονομία του κοσυφοπεδίου. Και όποιος έχει μαύρο χρήμα μπορεί και εξαγοράζει τους πάντες. Τους πάντες. Και στο Συμβούλιο της Ευρώπης και στο Ευρωκοινοβούλιο. Και το κάνουμε αυτό λέμε ότι θα είναι κράτος δικαίου, προφανώς, έτσι, γιατί μπαίνει στο Συμβούλιο της Ευρώπης. Η δικαιοσύνη του κοσυφοπεδίου θα αντιμετωπίζεται από το Συμβούλιο της Ευρώπης με τον ίδιο σεβασμό που αντιμετωπίζεται Φερρυππίνη, η ελληνική, η ιταλική δικαιοσύνη, βέβαια. Είναι κατάντια για το Συμβούλιο της Ευρώπης. Αλλά όπως είπα, όποιος διακινεί ναρκωτικά, όποιος διακινεί λευκή σάρκα, όποιος διακινεί όπλα, έχει πολύ χρήμα στα χέρια του και δεν μπορεί να το ομολογήσει. Συνεπώς τα μπαξίσια είναι το modus operandi αυτών των ανθρώπων. Γερά μπαξίσια. Νομίζω ότι απαντήσατε. Θέλω να κλείσουμε σήμερα με τη μείζωνα κρίση, διότι όλοι στέκονται στο πότε και πώς και πού θα αντιδράσει το Ισραήλ στην επίθεση του Ιράν. Έχει πάει στη γωνία το χτύπημα του Ισραήλ στις αρχές Απριλίου στη διπλωματική αντιπροσωπεία για την οποία είχαμε μιλήσει εμείς εδώ μαζί σας. Θέλω να μου πείτε στην πραγματικότητα πού βρισκόμαστε πλέον, διότι το έχουμε ξαναπεί, η πόρτα του τρελοκομείου άμα ανοίξει δεν ξανακλίνει εύκολα. Πού βρισκόμαστε επί της ουσίας? Κύριε Σαχίνη, η ιρανική απάντηση στον φόνο 16 ανθρώπων μέσα στο ιρανικό προξενείο, εκ των οποίων περισσότεροι ήσαν 7, ήσαν ανώτατοι αξιωματικοί των φρουρών της Επανάστασης, η ιρανική επίθεση ήταν μια άσκηση με πραγματικά πειρά. Είχαν ειδοποιήσει τους πάντες, έριξαν ό,τι πιο παλιό είχαν, αλλά απέδειξαν δύο πράγματα. Πρώτον, ότι το Ισραήλ είναι εντός του βεληνεκούς τους. Δεύτερον, ότι έχουν τον όγκο πυρός για να αντιμετωπίσουν τα βλήματα αυτά. Οι Ισραηλινοί χρειάστηκαν τη βοήθεια Βρετανών, Γάλλων και Αμερικανών. Και την πρώτη φορά εντάξει. Τη δεύτερη, την τρίτη. Επιπλέον οι Ιρανοί χτύπησαν με κόστος ελάχιστο. Οι άλλοι υποχρεώθηκαν να καταβάλουν 1 δις και κάτι σε οπλικά συστήματα για να αντιμετωπίσουν τα 135 εκατομμύρια που αν κάνανε τα όπλα που τους έριξε το Ιράν. Συνεπώς, οι Ιρανοί απέδειξαν σε όλο τον μουσουλμανικό κόσμο ότι μπορούν να χτυπήσουν το Ισραήλ. Δεν τους τρομάει, δεν έχει αποτροπή το Ισραήλ απέναντί τους, γιατί η αποτροπή, επισημαίνω, είναι προληπτική έννοια. Δεν τολμάς να κάνεις κάτι, αποτρέπεσαι από το να κάνεις κάτι, φοβούμενος τις συνέπειες. Λοιπόν, οι Ιρανοί το χτύπησαν. Απέδειξαν ότι μπορεί να γίνει. Και είναι βέβαιο ότι μπορούν να το κάνουν πολύ πιο φωνικά. Απ' την άλλη μεριά, είπαν να τελειώνει εδώ η παρτίδα. Διότι το θέμα δεν είναι μια κουκορομαχία μεταξύ Ισραήλ και Ιράν. Είναι η σφαγή, η γενοκτονία που γίνεται στη Γάζα και η επικείμενη παρόμοια γενοκτονία που θα προχωρήσει ο Νετανιάχου στη δυτική όχθη, στα κατεχόμενα της δυτικής όχθης. Λοιπόν, βεβαίως οι Ισραηλοί δεν θέλουν να φύγει το θέμα από την επικαιρότητα. Θα το συντηρήσουν, θα κάνουν όπως λένε και οι διάφοροι ρεπόρτερ των εθνικών καναλιών στο Τελ Αβίβ, θα στοχοποιήσουν λέει τα κοιτάσματα με χειρουργικά πλήγματα, κατάλαβα δηλαδή, πρέπει να είναι εντελώς αγράμματοι τα κοιτάσματα. Πετρελαϊκές εγκαταστάσεις. Αυτές έχουν περάσει διαπυρώσεις σιδήρου μέσα από τον πόλεμο με το Ιράκ και οι Ιρανοί τις έχουν φτιάξει κατά τρόπο ώστε το πετρέλαιο το οποίο περίπου αναβλύζει στο Ιράν
να μπορούν να το εκμεταλλευτούν με αποκεντρωμένα. Δεν υπάρχει κάτι να βαρέσεις μια τεράστια χώρα με 3,5 ώρες με το αεροπλάνο στη μεγάλη της Διαγόνιο. 4,5 ώρες πετάς με το αεροπλάνο της πάνω από το Ιράν. Έτσι. Από βορειοδυτικά προς νοτιοανατολικά. Είναι μια πολύ μεγάλη χώρα η οποία δεν μπορεί να εξοντωθεί δι' ενός μαζικού ή με μερικά μαζικά αεροπορικά πλήγματα. Αυτό που μπορεί να κάνει είναι ένα τέτοιο πλήγμα, είναι να συσπυρώσει τους Ιρανούς γύρω από το καθεστώς, να τους βάλει να διώξει στο περιθώριο τις διαφωνίες τους, γιατί διαφωνίες υπάρχουν μέσα στο Ιράν, να τους συσπυρώσει γύρω από το καθεστώς, γιατί όλοι θα το θεωρήσουν όπως πρόκειται, δηλαδή για εισβολή. Για εισβολή. Και θα συστρατευτούν να το αντιμετωπίσουν. Άρα εγώ θεωρώ κατάντημα για μας να λέμε ότι το Ισραήλ έχει δικαίωμα να απαντήσει, δεν έχει κανένα δικαίωμα. Και επισημαίνω εδώ ότι όλη αυτή η ιστορία στη Μέση Ανατολή που άρχισε σε 7 Οκτώβρη και συνεχίζεται δείχνει αυτό που έλεγε μια μεγάλη μορφή της ελληνικού πολιτικού σκηνικού, ο κύριος Δένδιας, τη μεγάλη σημασία του διεθνούς δικαίου. Βλέπετε ότι όλοι πορεύονται και αποφασίζουν με γνώμονα το διεθνές δίκαιο, το οποίο εμείς που έχουμε καλούς διεθνολόγους και καλούς καθηγητές διεθνούς δικαίου μας προστατεύει, είναι η ασπίδα μας. Δηλαδή νομίζω ότι ο απλός κόσμος βλέπει τι συμβαίνει και καταλαβαίνει τον κίνδυνο που είναι η χώρα του. Απλώς πρέπει νομίζω να το δείξει και συντεταγμένα, να εκμεταλλευτεί δηλαδή τις συγκυρίες που είναι μεταξύ άλλων και οι εκλογές. Και να μην τελειώσει σε αυτές. Να ενεργοποιηθεί, να πάρει τα πράγματα στα χέρια του, διότι αλλιώς θα βρεθούμε μπλεγμένοι και με το Ιράν, εάν δώσουμε τον ενέργειο χώρο μας να περάσουν αεροπλάνα F-35 που θα πάνε να το πλήξουν. Θα βρεθούμε μπλεγμένοι και με τον λοιπόν μουσουλμανικό κόσμο, ο οποίος δεν ανέχεται να δίνουμε χείρα βοηθείας κατά αυτόν τον τρόπο στο Ισραήλ. Οι Ιορδανοί τουλάχιστον το κάνουν από ανάγκη. Εμείς γιατί το κάνουμε? Επειδή η κυβερνόσα δυναστεία θέλει να πάρει κάποια αξιώματα στην Ευρώπη? Λοιπόν, Γιώργος Αϊφαντής, από ό,τι καταλάβατε όλοι που ρωτάγατε τόσο καιρό, τελικώς έχουμε συμμετοχή στις ευρωεκλογές. Με την κίνηση συμμετέχω για την εθνική κυριαρχία και την Κύπρο, και όπως είπατε κύριε Αϊφαντή, την Παρασκευή δίνεται στη δημοσιότητα ουσιαστικά την εκλογική πια πρόταση, διακήρυξη μαζί με τις υποψηφιότητες, σωστά? Έχουμε δώσει ένα κείμενο, μια εκλογική διακήρυξη που εξηγούμε τους λόγους και για τους οποίους κατεβαίνουμε σε εκλογές και με ποιο στόχο. Θα δώσουμε και τα ονόματα και θα προσπαθήσουμε πια στη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας να βάλουμε τη θεματολογία μας όσο μπορούμε πιο προς το κέντρο της προεκλογικής συζήτησης, όσο το επιτρέπουν οι δυνάμεις μας. Λοιπόν, καλή δύναμη. Γιατί επαναλαμβάνω, όπως ξεκινήσαμε, κύριε Αϊφαντή, ο σοφός λαός λέει: άμα δεν θες χτύπους, στο Χαλκιδιό δεν πας. Μπήκατε στο Χαλκιδιό και είστε έτοιμοι να σηκώσετε και το βάρος των κρίσεων και των επικρίσεων, διότι πλέον, όπως είπατε, πέρα από τον ακτιβισμό, θέλετε να δώσετε και μία πρόταση εναλλακτική στο εκλογικό σώμα με μείζωνα ζητήματα πάνω στην γεωπολιτική, την εθνική κυριαρχία, την Κύπρο, την εθνική οικονομία και πάει λέγοντας. Θέλω να σας ευχαριστήσω. Εγώ, κύριε Σαχίνη, εγώ. Καλημέρα σας, καλημέρα στους ακροατές σας.